Και ενώ οι μύθοι και τα αρχαία κείμενα μιλούν για αυτό το παγκόσμιο ιερό μαντίο, μέχρι το 1891 η εικόνα που έχουμε σήμερα παρέμενε κρυμμένη. Ας πιάσουμε όμως το νήμα από την αρχή. Πεν, είναι τόσα πολλά τα πράγματα τα οποία θέλω να μάθω για τους Δελφούς. Φαντάζομαι και η Μαρία θα θέλει να σε ρωτήσει. Από πού να το ξεκινήσουμε? Από την αρχή. Για ποιο λόγο λοιπόν οι Γάλλοι αρχαιολόγοι έρχονται εδώ το 1891 και ξεκινάνε τις ανασκαφές στους Δελφούς? Τι ήταν αυτό που τους όθησε? Από τη στιγμή που η Ευρώπη έχει ελληνική παιδεία, η ιστορία των Δελφών και όλης της Ελλάδας δεν χάνεται. Έτσι λοιπόν η πληροφορία για το ιερό του Απόλλωνα υπάρχει, υπάρχουν οι περιηγητές, υπάρχει το Grand Tour αργότερα. Δεν θα μπορούσαν να μην έρθουν και εδώ να ψάξουν το αρχαίο ιερό του Απόλλωνα, τον ομφαλό της γης. Ανακαλύφθηκε κάτι και ξεκίνησαν οι ανασκαφές εδώ ή από τις καταγραφές, από τις περιγραφές? Από όλα αυτά και δεν φαινόταν τίποτα. Επάνω στο αρχαίο ιερό ήταν χτισμένο το χωριό, το Καστρί. Ναι. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν επιγραφές που σώζονταν ακόμα. Οι Δελφοί εδώ δεν έχουν μόνο τις πέτρες που μιλάνε, είναι οι πραγματικές επιγραφές που μας λένε όλη την ιστορία της Ελλάδας. Δεν είχαν δείξει την πρέπουσα σημασία στους Δελφούς, διότι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν πώς ακριβώς λειτουργούσε το άδυτο. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις ήδη στην αρχαιότητα όσον αφορά το άδυτο της Πυθίας και πώς μπορούσε η Πυθία να έρθει σε επικοινωνία με το πνεύμα του Απόλλωνα. Βλέπεις πώς τα φυσικά φαινόμενα αυτά πλέον έρχεται η επιστήμη να τα εξηγήσει, τα οποία όμως δεν έχει να κάνει καθαρά με μια επιστημονική ερμηνεία, αλλά και η ενέργεια και η ανάταση πνευματική που χρειαζόμαστε για να πορευτούμε. Οπότε υπάρχουν απαντήσεις. Mm-hmm. Αλλά πέρα από αυτές υπάρχει και κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Και αυτό βιώνουμε εδώ στους Δελφούς. Το οποίο είναι όλος ο τόπος, όλα του τα χαρακτηριστικά. Όλη η ιστορία ήταν σημείο αναφοράς και συνεχίζει να είναι. Ο Απόλλωνας δεν έφερε μινοήτες εδώ ή όχι? Αν κοιτάξεις κάτω χαμηλά βλέπεις mm-hmm. τη θάλασσα. Mm-hmm. Λοιπόν, σύμφωνα με τον μύθο, ο Απόλλωνας έπρεπε να μεταμορφωθεί σε δελφίνι, ούτως ώστε mm-hmm. να φέρει τους πρώτους ιερείς από την Κρήτη. Έμποροι ήταν. Mm-hmm. Αλλά έχει σημασία, είδες η Κρήτη πάλι μπροστά. Και έτσι λοιπόν έχουμε να φτάνουν μέχρι το τότε λιμάνι και σιγά σιγά να τους φέρνει μέχρι το ιερό του. Και έτσι λοιπόν έχουμε και αυτή τη σύνδεση. Εδώ. Ιερείς. Κάτοικοι προϋπήρχαν, γιατί το πρώτο ιερό. Θα σου αρέσει αυτό, Δέσποινα. Με και τον Κορίτα θα μας πεις. Με διαβασμένο κορίτσι. Και βλέπεις λοιπόν όλες αυτές οι σπήλες και τα λοιπά πώς συνδέονται. Ιστορία για τον Βοσκό, τον Κορίτα, ναι. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το χάσμα που θα το πούμε, αλλά όλα αυτά, να σας θυμίσω λιγάκι τι σημαίνει το όνομα Δελφή. Δελφής με ύψιλον σημαίνει μήτρα. Μάλιστα. Όλα ξεκινάνε από τη μητέρα γη. Όλα. Έτσι λοιπόν είδες, παρατήρησε λέει ο Βοσκός τα πρόβατά του, ξέρω εγώ, τα ζώα του, τα κατσίκια του, τα οποία λέει κατέβαιναν σε μια περίεργη κατάσταση, τρελή κατάσταση από τα βουνά, τα ακολούθησε να δούνε τι συμβαίνει. Και τι βλέπει? Να εισπνέουν αναθυμιάσεις από ένα χάσμα γης. Mm. Κάπως έτσι ξεκινήσανε τα πράγματα. Και ότι η Θεαγέα επί της ουσίας μιλούσε. Ο Δευκαλίωνας με την πύρα. Με τον κατακλυσμό όλα αυτά συνδέονται. Άρα υπήρχε κατοίκηση και πριν από αυτά τα ιστορικά χρόνια που τα θέλει ο μύθος με τον Απόλλωνα. Η Θεά Αιγαία είναι αυτή που μιλάει και επικοινωνεί. Σε εκείνη την περιοχή λοιπόν τα κορίτσια άρχισαν να προετοιμάζονται, γίνονταν ιέριες κατά κάποιο τρόπο, γιατί η θεότητα επικοινωνούσε μέσα από τη γυναίκα. Γι' αυτό και όταν ήρθε ο Απόλλωνας και σκότωσε το φίδι και φτιάχνει το ιερό του, σκοτώνει τον Πίθωνα. Ναι, μεν υπήρχαν ιερείς, αλλά είναι εντυπωσιακό το ότι μια γυναίκα ήταν αυτή που επί της ουσίας ερχόταν σε επικοινωνία, διότι βαστούσε χρόνια, πολλά χρόνια πριν, αυτός η ιεροτελεστία, οι γυναίκες να είναι αυτές που επικοινωνούν. Και έτσι παίρνει το όνομά της η γυναίκα Πυθία από τον Πίθωνα που σκότωσε. Το ήξερες? Ναι, αυτό δεν το ήξερα, αλλά ξέρω επίσης ότι η πρώτη ονομασία της πόλης ήταν Πυθό. Η πρώτη ονομασία της πόλης ήταν Πυθό. Έχουμε διαβάσει, ναι. Είμαστε έτοιμες οι Πανελλήνιες εδώ πέρα, Μπένι μου. Η πορεία από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου προς το ναό του Απόλλωνα και το άδυτο της Πυθίας ακολουθεί τα βήματα των αρχαίων προσκυνητών. Η Ιερά Οδός με τη Στοά αποκάλυψε πλήθος επιγραφών και δεκάδες αγάλματα αφιερωμένα στον ιερό χώρο. Όλα εντυπωσιακά παρουσιασμένα στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών. Το περίτεχνο γλυπτό σύμπλεγμα με τις χορεύτριες, όπως τις αποκαλούν οι αρχαιολόγοι, που στήριζαν τον ομφαλό, δεν μπορεί να μη σ' αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Και στο κέντρο του χώρου το ιερό του Απόλλωνα.
Το Ιερό των Δελφών από θρησκευτικό κέντρο έγινε πολιτικό και πνευματικό κέντρο. Εδώ ξεκίνησε και ο θεσμός της Αφικτιονίας. Πιστεύετε ότι το Δελφικό Μαντίο διατύπωσε καθοριστικές προβλέψεις σχετικά με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, την Αργοναυτική Εκστρατεία και τον Τροϊκό Πόλεμο, ενώ βεβαιωμένος είναι και ο σπουδαίος ρόλος της γνωμοδότησής του στην ίδρυση των ελληνικών αποικιών. Σπουδαίος ο ρόλος τους, σπουδαία και τα δώρα που έστελαν εδώ, όπως το μοναδικής ομορφιάς άγαλμα του Ηνίοχου. Τι χρειαζόμαστε εμείς οι Έλληνες από όλες αυτές τις αποικίες που έχουμε και βρισκόμαστε παντού? Ομόνοια. Και έρχονται λοιπόν εδώ, ιδρύουν ένα πανελλήνιο ιερό, ιδρύουν την Αμφικτιονία, φτιάχνουν το θέατρο με κέντρο, για μουσικούς... Με κέντρο τους Δελφούς. Μουσικούς αγώνες, ποίησης, αθλητικούς αγώνες. Τι μου είπες, Δέσποινα, ότι υπήρχε γραμμένο μπροστά στο ναό του Απόλλωνα? Το γνώθησες. Έβγε. Και το δεύτερο... Μηδέν άγαν, μέτρο. Υπήρχαν γνωμικά. Αυτά τα γνωρίζουμε ακόμα και σήμερα και έχουν σημασία. Ό,τι και αν συζητάμε, κλιματική αλλαγή, πώς θα συμπεριφερθούμε μέσα στην κοινωνία μας, όλα λοιπόν έχουν να κάνουν με αυτή την σοφία. Αγάπησαν τον άνθρωπο, ασχολήθηκαν με τον άνθρωπο. Δεν φοβάμαι αυτά τα ελαττώματα, τα κάνω πλεονεκτήματα και πορεύομαι. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε τους Δελφούς που έχουν όλη την ελληνική ιστορία. Ποια είναι τα σημαντικότερα έβριμα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Αρχαιολογικό Μουσείο? Το δικό μας το μουσείο, έτσι όπως έχει φτιαχτεί, έχει να κάνει με την γλυπτική. Ένα από τα ξεχωριστά ευρήματα είναι σφίγγα των αξίων. Φαντάσου ότι 12,5 μέτρα σε ύψος με τα χρώματά της. Και η κούρη? Η κούρη, ο Κλέοβης και ο Βίτωνας από το Άργος, τα δύο παιδιά που έστειλαν το άρμα της μητέρας τους. Καταπληκτικά ευρήματα, σώζεται και η επιγραφή. Έχουμε χρυσελεφάντινα αγάλματα. Έστειλε ο Κρίσος, έστειλε ο Μίδας, χρυσός τους Δελφούς και βρήκαμε χρυσελεφάντινα. Σωθήκαν εξαιτίας μιας πυρκαγιάς. Μια πυρκαγιά σώζει κάτι για μας σήμερα. Οπότε έχουμε δηλαδή στοιχεία για ανθρώπους, βασιλείς και άλλους ιερείς που ζήσαν στην αρχαιότητα και εδώ έχουμε τα στοιχεία, τις αποδείξεις ότι όντως υπήρξανε, όντως και στείλανε εδώ όλος δώρα. Ο κόσμος να έρχεται εδώ, πέρα από τον ελληνικό κόσμο. Το πιο καλοδιατηρημένο αφιέρωμα είναι ο θησαυρός των Αθηναίων. Το μικρό αυτό κτίσμα ήταν ένα είδος θησαυροφυλάκιου της Αθήνας, στο οποίο φυλάσσονταν τρόπαια από σημαντικές πολεμικές νίκες της πόλης και άλλα αντικείμενα που είχαν αφιερωθεί στο ιερό. Θεωρείται ότι το μνημείο εκφράζει την επικράτηση των δημοκρατικών στην Αθήνα και την εκδίωξη των τυράννων. Σύμφωνα με μία άλλη ερμηνεία, η οποία στηρίζεται κυρίως στην περιγραφή του περιηγητή Παυσανία, ο θησαυρός οικοδομήθηκε σε ανάμνηση της μάχης στο Μαραθώνα το 490 π.Χ. Δέσποινα, αυτό που θα αγαπήσεις ιδιαίτερα είναι τους ύμνους για τον Απόλλωνα. Είναι οι δύο ύμνοι που έχουν ανακαλυφθεί χαραγμένοι στον νότιο τοίχο του θησαυρού των Αθηναίων, που έχουμε και μουσικά σύμβολα επάνω, δεν είναι μόνο το μια κείμενο. Προσπάθεια. Και νομίζουμε πλέον ότι μπορούμε να αποδώσουμε την αρχαία ελληνική μουσική. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις το θέατρο των Δελφών που στέκει αγέροχο ατενίζοντας το δελφικό τοπίο. Και πιο πάνω, το αρχαίο στάδιο. Το θέατρο, ποια χρονολογία περίπου φτιάχνεται? Το θέατρο φτιάχνεται από τον... από τα κλασικά χρόνια, να μην μπερδεύουμε με λεπτομέρειες, το οποίο λειτουργεί για τις γιορτές. Πέραν όμως από αυτό είναι και το θέατρο που χρησιμοποίησε ο Άγγελος Σικελιανός για τις δελφικές εορτές. Που ήταν η πρώτη αναπαράσταση, η πρώτη φορά που αναβιώθηκε το αρχαίο δράμα εδώ. Και η πρώτη προσπάθεια να χρησιμοποιήσεις αρχαία θέατρα ξανά. Με τον Άγγελο Σικελιανό ήταν η πρώτη φορά που αναπαραστάθηκε ξανά το αρχαίο δράμα σε αρχαία θέατρα, έτσι, η πρώτη φορά που έγινε αυτό. Ήταν μια καταπληκτική συμβολή του Άγγελου Σικελιανού στην τέχνη. Ευχόμαστε να ανοίξει ξανά το θέατρό μας.